γιατί ήρθατε. Για να σας μαλώσω. Θα το κάνω. Θα σας μαλώσω. Νομίζω, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι πολλοί από εσάς δεν εκκλησιαστήκατε σήμερα. Δυστυχώς, και είναι δυστύχημα ο άνθρωπος να χάσει τη χάρη του Θεού τέτοια μέρα. Και η μέρα Κυριακή είναι η μέρα του Κύριου και πρέπει να την αφιερώνουμε στον Κύριο. Βέβαια θα υπάρχουν οι δικαιολογίες τώρα, να ήταν μακριά και πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίς και κάτι τέτοια νερόβραστα θα ακούσω. Τίποτε, καμιά δικαιολογία. Έπρεπε πρώτα να εκκλησιαστείτε, αν είχατε ευλογία από το πνευματικό σας, να κοινωνήσετε και μετά να έρθείτε. Αλλιώς, τι να σας πω. Χάσατε, διότι σήμερα είχε κάτι μηνύματα φοβερά, όπως έχει κάθε Κυριακή βέβαια. Αλλά το σημερινό το μήνυμα ήταν φοβερό. Εγώ θέλω λίγο να σας το θυμίσω, έτσι να σας απαλύνω λίγο το κενό που εσείς δημιουργήσατε στον εαυτό σας, να το καλύψω λίγο έτσι, αν και δεν καλύπτεται. Ναι. Να σας θυμίσω που σήμερα η Εκκλησία μας παρουσιάζει ένα περιστατικό εκεί με τον Κύριό μας που πήγε λέει σε μια πολιτεία και την Καπερναούμ ήταν μια φημισμένη πολιτεία και πήγε να κηρύξει. Γιατί ο Κύριος μας βλέπετε δεν πήγαινε για καφέ όπου και να πήγαινε, πήγαινε για να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Εμείς πολύ εύκολα πάμε καμιά εκδρομή να πάμε να δούμε τα δέντρα τι όμορφα είναι και τα κουνελάκια ξέρω. Ο Κύριος όπου πήγαινε για κήρυγμα. Και όταν οι άνθρωποι μάθανε ότι εκεί ήρθε ο Χριστός και πήγε σε ένα σπίτι γνωστό του. Το σπίτι εκείνο το είχαν επικυκλώσει όλοι οι άνθρωποι εκεί όταν ακούσαν ότι ήρθε ο Κύριος, πέσανε με τα μούτρα εκεί και κλείσανε πόρτες, παράθυρα, είσοδο, δεν υπήρχε τίποτα. Προκειμένου να ακούσουν τον Χριστό. Εμείς είμαστε για κλάματα. Εμείς ούτε θέλουμε να ακούσουμε για τον Χριστό, ούτε θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Και αυτό φαίνεται με τη ζωή μας φαίνεται. Σήμερα ήταν ο Χριστός μέσα εκεί στις εκκλησίες όλες. Ήταν εκεί, φώνασε, έκανε, μας καλούσε. Τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εκείνοι οι άνθρωποι όμως πήγανε με λαχτάρα να ακούσουν τον Χριστό. Και μέσα στο πλήθος ήρθανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, γιατί τότε φέρνανε και τους ασθενείς τους. Ξέρανε ότι ο Χριστός είναι θεραπεύει όλες τις ασθένειες. Και τέσσερις άνθρωποι με έναν ασθενή στο κρεβάτι, μου φέραν και αυτόν εκεί. Αλλά πού να περάσουν μέσα στο σπίτι. Η είσοδος ήταν από τον κόσμο, ήταν κλειστή. Βλέπετε οι άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό και πιστεύουν στον Χριστό, μηχανεύονται τρόπους. Θα πρέπει να πάμε να τον πάμε τον ασθενή μας εκεί στον γιατρό, στον Χριστό. Και βρήκαν έναν τρόπο να πάνε από τα κεραμίδια από πάνω, από τη στέγη. Ανεβήκανε πάνω τέσσερις άνθρωποι, τον είχαν αυτόν τον παράλυτο, γκρεμίσανε τη στέγη από πάνω και τον κατεβάσανε. Για σκεφτείτε τώρα ένα σπίτι με τα κεραμίδια πάνω, να πάρουν τα κεραμίδια και να ανοίξουν τρύπα από εκεί και αφήνουν τον παράλυτο ακριβώς εκεί που μιλούσε ο Χριστός, στο δωμάτιο εκεί που μιλούσε. Βέβαια ο Χριστός ήξερε το τι γίνεται εκεί πάνω και θαύμασε λέει για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Είναι μεγάλη υπόθεση για να φτάσεις να γκρεμίσεις και το σπίτι του αλουνού και τη σκεπή του και να φέρεις τον ασθενή, φαντάζεστε τι πίστη πρέπει να υπήρχε. Εμείς έχουμε τέτοια πίστη? Τίποτα. Και τους επένεσε. Λέει, η πίστη σας μεγάλη. Και τι λέει τώρα ο Χριστός? Ενώ οι άνθρωποι τον πήγανε να το θεραπεύσει. Και λέει, αφιέντωσε οι αμαρτίες. Μα Κύριε, εμείς σου φέραμε εδώ το κορμί του και να το σήκωσε πάνω. Εσύ μου λες. Και αρχίσανε λέει να διαλογίζονται, γιατί ήταν μέσα και φαρισαίοι και κάτι γραμματείς και φαρισαίοι. Και σου λέει, τι λέει αυτός τώρα ο άνθρωπος? Γιατί το θεωρούσαν ότι είναι άνθρωπος μόνο.
Βλασφημεί, λέει, διότι ξέρανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Και λέει, ποιος είναι τώρα αυτός από μέσα τους, κάνει διαλογισμό. Και ποιος θα μπορούσε άλλος να καταλάβει τις σκέψεις των άλλων παρά μόνο ο Θεός. Και τους έπιασε. Και λέει, τι διαλογίζεστε εκεί. Τι είναι ευκολότερο να πω. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή πάρ το κρεβάτι σου και σήκω πάνω. Πιστεύω να μην έχουμε κανένα μασκοφόρο, ε. Έτσι. Α, αυτό. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Θα έχουμε επανάσταση. Συλλαμβάνει τις σκέψεις των γραμματέων και των Φαρισαίων. Και για να τους δείξει ότι δεν είναι άνθρωπος μόνο, αλλά ότι είναι και Θεός, και τους λέει τι είναι πιο εύκολο να πω. Γιατί εμείς εύκολα λέμε, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, ξέρω εγώ, ε. Για να σας δείξω ότι είμαι και Θεός, του λέει του παραλυτικού, πάρ' το κρεβάτι σου και φύγε. Μέχρι τώρα. Και σηκώνεται αυτός, παίρνει το κρεβάτι του στον ώμο και σηκώνεται και φεύγει. Αυτός είναι ο Χριστός και τότε και τώρα και πάντα. Αλλά πού η πίστη δική μας. Χλιαρή, νερόβραστη. Ε? Μήπως έχω άδικο. Άμα δεν ήμασταν νερόβραστοι, αν δεν ήσασταν νερόβραστοι και χλιαροί, θα ήσασταν σήμερα στη Θεία Λειτουργία όλοι σας. Δεν ήσασταν όμως. Είμαστε. Καλά, εσύ ήσουν οι άλλοι. Είμαστε. Γιατί μιλάς για όλους. Εσύ ήσουν οι άλλοι, οι περισσότεροι εδώ δεν ήταν. Έξυπνοι, έξυπνοι. Λοιπόν, η πίστη στον Χριστό κινεί βουνά.